Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων που είχε με τον Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακοσταντίνου. Ο Ντομινίκ Στροσκάν διαμήνυσε ότι οι ανάγκες της Ελλάδας θα καλυφθούν εγκαίρως. Ο μηχανισμός θα λειτουργήσει και στα δύο του σκέλη, διαβεβαίωσε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Ντομινίκ Στροσκάν, είχε σήμερα Κυριακή στην Ουάσιγκτον ο Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακοσταντίνου. Οι συντάξεις, οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας ήταν τα τρία βασικά ζητήματα που τέθηκαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Για τα τρία θέματα φαίνεται ότι δεν υπήρξε συμφωνία στις επαφές του κλιμακίου στην Αθήνα. Οι τρεις πρώτες ανατροπές που συμφωνήθηκαν κατά τις πληροφορίες την πρώτη εβδομάδα των διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης με το κλιμάκιο που βρίσκεται στην Αθήνα είναι οι εξής. Στο ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο οδηγείται σε ριζική αναδιοργάνωση με αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και μείωση των συντάξεων. Στην υγεία, όπου θα γίνουν μεγάλες περικοπές στις δαπάνες για φάρμακα, πολυιατρία και νοσοκομεία. Στα κλειστά επαγγέλματα, από τα ταξί και τα κομμωτήρια ως τους συμβολαιογράφους, που θα απελευθερωθούν άμεσα από κάθε κρατικό έλεγχο και τα ρουσφέτια. Εμείς ζητήσαμε αυτό το μηχανισμό να ενεργοποιηθεί, για να μπορέσουμε να έχουμε την ηρεμία, την ασφάλεια, να μπούμε πια στο έργο. Χθες είδα σε μια διαδήλωση της αφήσεως. Έξω το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα μπορούσα να συνυπογράψω και να βάλω και από κάτω έξω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απλώς δεν θα φύγουν με πέτρες και δεν θα φύγουν με βία. Θα φύγουν όταν εμείς έχουμε βάλει τάξη στην οικονομία μας, όταν εμείς έχουμε ανορθώσει την κοινωνία μας. Η προηγούμενη διακυβέρνηση, η δική μας διακυβέρνηση, έκανε σφάλματα. Έκανε σοβαρά σφάλματα. Δεν πολέμησε τον κρατισμό. Δεν επανίδρυσε το κράτος. Δεν έλεγξε το χρέος. Συγκράτησε τα ελλείμματα, αλλά δεν αντέστρεψε τη συσσόρευση του χρέους. Για όλα αυτά, σαν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, οφείλω να ζητήσω συγγνώμη από τους οπαδούς μας, από τους ψηφοφόρους μας, από τον ελληνικό λαό. Γιατί τα υποσχεθήκαμε και δεν τα κάναμε. Δεν χρειάζεται ούτε νέα μέτρα να πάρουμε το 2010, αναπροσαρμόζοντας φυσικά το πρόγραμμα σταθερότητας για την επόμενη διετία, για το 2011 και 2012, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να μπορούμε πραγματικά να δανειζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο. Και αυτή η κυβέρνηση κάνει τα πάντα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Όσοι δεν έχουν κατανοήσει ακόμη τις ευθύνες τους και σπέρνουν φημολογίες οι οποίες μόνο τους ίδιους πλήττουν, έχουν και την ευθύνη για αυτά που κάνουν. Μετά και την συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών με τον κύριο Στροσκάν τη Δευτέρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κομισιόν αναμένεται να εκτιμήσουν την κατάσταση και να αποφασίσουν για την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Στήριξης Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Από εκεί και πέρα, στις 15 Μαΐου, θα υπάρξει η κοινή έκθεση για τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόσει η Ελλάδα. Δύο ημέρες μετά, στις 17 Μαΐου, θα συνεδριάσει το Eurogroup για να δώσει και επισήμως το πράσινο φως για την ενεργοποίηση του μηχανισμού. Αγώνας να ανακτήσουμε ξανά την αυτονομία μας, να ανακτήσουμε ξανά την ελευθερία μας, να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε και πάλι την Ελλάδα από την επιτήρηση, την οποία μας έβαλε στην κοινή. Για άλλη μια φορά, η Πλουτοκρατία του Τόπου ζητάει την κρατική στήριξη. Για άλλη μια φορά όμως η κυβέρνηση, προκειμένου να πετύχει αυτή τη στήριξη, κατέθεσε ευχαρίστως την υπόσχεσή της ότι θα σφαγιάσει και τα τελευταία δικαιώματα των εργαζομένων. Η απάντηση θα έρθει πιο γρήγορα από ό,τι νομίζει η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Καστελόριζο, γιατί άραγε από εκεί, ομολόγησε την ήττα της Ελλάδος, αλλά και τη δική του, στη μάχη με την οικονομική κρίση. Θεωρώ ότι η Ελλάδα από σήμερα μπαίνει σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση. Μια φάση η οποία μπορεί να κρατήσει αρκετά και μια φάση στην οποία η ύφεση μπορεί να βαθύνει ακόμα περισσότερο. Για μένα αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο κίνδυνο ακόμα και από την πίεση των αγορών την οποία δεχόταν η Ελλάδα τους προηγούμενους μήνες. Και αυτό μπορεί να συμβεί για δύο λόγους. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο έρχεται άμα το καλέσει μια χώρα, και γι' αυτό πολλές κριτικές τις οποίες θα ακούσει μπορεί να μην είναι υπεύθυνο το ίδιο, διότι θα λέει απλούστατα ότι εγώ δεν ήρθα, εσείς με καλέσατε. Έχει ένα βασικό στόχο. Έχει στόχο να ξαναδιασφαλίσει την αξιοπιστία αποπληρωμής των πιστωτών. Αυτή είναι η αποστολή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Add others.
should see the IMF as it is today. The IMF is a kind of a cooperative organization where all the countries of the world work together to try to help those being in troubles. Today, Greece is in trouble, tomorrow maybe another one. And so what is the IMF doing? Trying to provide advice on behalf of the entire international community, try to provide resources to help on behalf of the entire community. So the Greek citizens shouldn't fear the IMF. We are there to try to help them. Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Μαΐου η χώρα μας χρειάζεται δανειακά κεφάλαια περίπου 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να αναχρηματοδοτήσει λίγοντα ομόλογα.